Πρόκειται για ισχυρό καθαριστικό υγρό που περιείχε ως μέρος της σύνθεσής του θηϊκό οξύ σε πολύ υψηλή συγκέντρωση και όχι καθαρό βιτριόλι, επιμένει μέσω του συνηγόρου της η 38χρονη, η οποία έχει προφυλακιστεί για την επίθεση με καυστικό υγρό στον ενδιαστάσει σύζυγό της. Η κατηγορούμενη από την πρώτη στιγμή είπε ότι το συγκεκριμένο υγρό το προμηθεύτηκε ως ένα υγρό για καθαρισμό, το οποίο μάλιστα, όπως είπε και η ίδια δηλαδή στην κατάθεσή της, είναι ισχυρό καθαριστικό. Τώρα, δεν θα μπορούσε να ξέρει λοιπόν τι υπάρχει μέσα στο συγκεκριμένο υγρό. Πράγματι πληροφορήθηκα και εγώ ότι υπάρχει μια ποσότητα θηϊκού οξέως, το οποίο προφανώς γι' αυτό και είναι όξινο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η πρόθεσή της ήταν ούτε να προμηθευτεί βιτριόλι, ούτε μιλάμε για βιτριόλι. Η έκθεση των εργαστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κάνει λόγο για υγρό με υψηλή συγκέντρωση θηϊκού οξέως, το οποίο σε περίπτωση εκτεταμένης έκθεσης πέρα από εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα δύναται να προκαλέσει ακόμη και το θάνατο. Δεν είχε σκοπό να θέσει τη ζωή του 36χρονου σε κίνδυνο, αλλά προσπάθησε να αμυνθεί, αναφέρει στην Κρήτη TV ο Απόστολος Λύτρας, καθώς όπως ισχυρίζεται η 38χρονη φοβήθηκε ότι θα τη χτυπήσει. Δέχτηκε κακοποίηση και ότι στην άμυνα που έκανε για να μην τη χτυπήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος το είχε κάνει και στο παρελθόν, του πέταξε το συγκεκριμένο υγρό, το οποίο, να επαναλάβω, ήταν σε πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Δηλαδή το βαζάκι που έχει βρεθεί ήταν χωρητικότητας λιγότερη από 100 μιλιγκράμμ. Η συνήγορη της οικογένειας του 36χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εγκαυμάτων, ζητούν την επέκταση του κατηγορητήριου και αναμένουν την άσκηση συμπληρωματικών διώξεων που θα συμπεριλαμβάνουν το φίλο της οδηγό ταξί που την παρέλαβε και τη μετέφερε στην Νότια Κρήτη, καθώς και μια φίλη της, ο ρόλος της οποίας ερευνάται ευρύτερα, παρότι η 38χρονη ισχυρίζεται ότι κανείς τους δεν γνώριζε τι είχε συμβεί. Ο άνθρωπος ο οποίος τη μετέφερε έχει δώσει κατάθεση ότι ήταν ένας φίλος της ο οποίος είχε ταξί. Τον πήρε τηλέφωνο, όπως πολλοί παίρνουν, έχουν δηλαδή κάποιο ταξί εύχερο, και τον πήρε, τον ενημέρωσε που είναι και την μετέφερε. Ούτε γνώριζε ο συγκεκριμένος άνθρωπος τι έχει συμβεί.